τελείω Μπίσεσβαρ. Καλή είναι η εκτέλεση. Δεύτερο δοκάρι. Έχασε τελώς τη φάση ο τερματοφύλακας της Παναχαϊκής, ο Καπούταγλης. Αυτός πήρε την κεφαλιά. Εδώ έχει χάσει ο Καπούταγλης εντελώς τη φάση. Κόντρες. Δεν νομίζω ότι βρήκε. Από ό,τι φάνηκε σε αυτό το replay, δεν βρήκε ο Βαρέλα στην πρώτη του προσπάθεια. Και βρήκε την μπάλα μετά, όταν είχε περάσει τη γραμμή. Οπότε από το κεφάλι του Μάτος. Τώρα βέβαια υπάρχει και η παρέμβαση του Πλέγα. Ζαμπά πολύ ωραία μπαίνει στην περιοχή. Αυτή τη φορά δεν θα αστοχίσει. 2-0. Δείτε εδώ τι κάνει ο Ακπομ. Πως κρατά και την κατάλληλη στιγμή στο Ζαμπά. Φυσικά είναι πολύ ωραίο και το πάρσιμο της μπάλας από τον Ζαμπά. Πως σήκωσε όσο έπρεπε να περάσει ανάμεσα σε δύο. Ταχύτητα την έχει. Εδώ είχε και την εκτέλεση ο Λεό Ζαμπά. Τέταρτο γκολ του τη φετινή σεζόν. Πρώτο του στο κύπελο. Δίνει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκριση στον ΠΑΟΚ. Και να βγάλει και εξαιρετική πάσα όπως και ο Μπίσεσβαρ. Στην περιοχή ο Ζαμπά γυρίζει για το Λιμιό. 3-0. 33 δευτερόλεπτα χρειάστηκε ο ΠΑΟΚ για να βγάλει και το σενάριο. Πέλο είχε και δύο ασίστ. Όλα ξεκίνησαν από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τη φάση ο Βιερίνια. Ο Μπίσεσβαρ φυσικά και έχει την ποιότητα να βγάλει στο Ζαμπά. Ασίστ του Ζαμπά. Τελείωμα του Λιμιού. Αυτή είναι η 7η ασίστ του Λεό Ζαμπά τη φετινή σεζόν. Πολύ ωραία γύρισε την μπάλα στο πέναλτι. Πολύ ωραία ο Λιμιός, πέρασε από δύο. Πατά περιοχή ο Λιμιός, γυρίζει. Έρχεται ο Ζαμπά, 4. Το είδα από την αρχή, το είδα από την, από τις επιλογές του Λουτσέσκου να βάλει τη βασική ομάδα να παίξει. Και εδώ ο Ζαμπά ανεβάζει το δίχτυ του σκορ στο 4-0. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα πλέον να συζητάμε για πρόκριση και ποια ομάδα θα βρεθεί στην κλήρωση της Παρασκευής. Αυτό έχει κριθεί. Με τον ΠΑΟΚ να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο 9 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Το σουτ το οποίο επιχείρησε Σάκοφ. Ψάχνει τρόπο να σουτάρει ο Σάκοφ. Ο Μίσιτς, υπέροχο! Φέψαξε τρόπο για να σουτάρει αυτός. Η απομάκρυνση και πάρα πολύ όμορφο σουτ με το δεξί, με το εξωτερικό, στη γωνία. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η καλύτερη λήψη και όντως είναι πανέμορφο το γκολ.